Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Και σήμερα θέλω να πιούμε μαζί καφέ και να συζητήσουμε ένα θέμα καυτό. Τόσο καυτό όσο πρωινό μου καφέ. Δεν ξέρω για εσά, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω καφείνη αν δεν είναι καυτή. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα σύνυρμο που έχω φτιάξει στο μυαλό μου για το ότι ο καφέ είναι καυτό και ότι οτιδήποτε είναι παγωμένο δεν αποτελεί καφέ. Έτσι, τέτοιου συνειρμού κάνουμε στο μυαλό μα και τα κάνουμε όλα, όπω λέμε στα κυπριακά, του λουμάκατα. Τα κάνουμε όλα ανακατεμένα, κάνουμε τη ζωή μα ένα μπέρδεμα και μετά προσπαθούμε να δούμε από μέσα, δεν τα καταφέρνουμε και δεν ξέρουμε κιόλα και τι μα φταίει. Λοιπόν, ένα πρώην λέει πάντα για μας μια ιστορία που δεν συμφωνεί με την ύπαρξή μας. Γι' αυτό δεν έχει χώρο στη ζωή μας. Προκειμένου να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε ως άνθρωποι και ψυχικά και πνευματικά και συναισθηματικά και στην προσωπική μας ζωή, χρειάζεται να αφήνουμε έξω από τη ζωή μας και να αφήνουμε μακριά από εμάς και να αφήνουμε πίσω μας ανθρώπους που έχουν να πούν διαφορετικές ιστορίες για εμάς, διαφορετικές αφηγήσεις για εμάς από ότι είμαστε εμείς στην παρούσα φάση της ζωής μας. Ε, κάναμε ένα live πρόσφατα, στο οποίο είπα κάτι που είχα πει και σε ένα αντίστοιχο βίντεο, στο επεισόδιο του podcast για ένα ξεκάθαρα ναρκισιστικό σκεπτικό που καταδικάζει τους ανθρώπους να μπαίνουν σε τοξικές κακοποιητικές σχέσεις. Είπα ξανά και ξανά ότι το να κρατάμε τους πρώην μας στη ζωή μας δεν είναι κάτι υγιές. Και ακόμη και στην περίπτωση που έχουμε παιδιά με κάποιον πρώην ή με κάποιον πρώην, πάλι χρειάζεται να είναι στη ζωή μας τόσο όσο. Δηλαδή να έχουμε low contact, ούτως ώστε να επικοινωνούμε αποκλειστικώς και μόνο για τα παιδιά. Και αρκετοί από εσά γράψατε σχόλια, μου στείλατε μηνύματα, στο οποίο μου λέγατε εν ολίγη, μα γιατί το δαιμονοποιεί το να έχουμε κάποιον πρώην, κάποια πρώην στη ζωή μα. Μπορεί να μα τελείωσε ο έρωτα και να έχουμε φιλικά συναισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο. Κάποιοι πήγαν παραπέρα και έγραψαν: Μπορεί να έχουμε μοναξιά αυτή την περίοδο και να έχουμε ανάγκη να νιώσουμε ότι κάποιο μα δίνει προσοχή και σημασία. Και γι' αυτό να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μας αυτή την περίοδο. Κάποιοι άλλοι είπαν, μα δεν νιώθω ερωτικά συναισθήματα, ούτε τον εκμεταλλεύομαι αυτόν τον άνθρωπο, τον έχω στη ζωή μου καθαρά για φιλικό σκοπό. Σε αυτό το βίντεο, το σύντομο βίντεο, το οποίο νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για πολύ κόσμο και κατά τη γνώμη μου είναι ένα βίντεο το οποίο εκφράζει μια μεγάλη αλήθεια, θα σας εξηγήσω γιατί δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κρατάμε στη ζωή μας στο παρόν άνθρωπου οι οποίοι έφτιαξαν ερωτικέ σχέσει με εμά στο παρελθόν. Οι ανθρώπου οι οποίοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν ερωτικέ σχέσει με εμά το παρελθόν. Όταν υπάρχει μία ερωτική σχέση, τα δύο πρόσωπα σε αυτή την ερωτική σχέση έχουν το ένα ένα αφήγημα για το άλλο. Αφήγημα είναι η εντύπωση που έχουμε εμείς για τον άλλον άνθρωπο, η ιστορία που λέμε εμείς για τον άλλον άνθρωπο. Όταν ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένο, και βρίσκεται στην περίοδο του μήνα του μέλητο, το honeymoon phase, έχουν να πούν πολύ ωραίε αφηγήσει ο ένα για τον άλλον. Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ γλυκιά, είναι πολύ γλυκό, είναι, 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 είναι. είναι. Εξειδανικευμένε αφηγήσει συνήθω, πασπαλισμένε με μπόλικη χρυσόσκονη παραμυθιών. Όταν ένα ζευγάρι, οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε μία σχέση, αρχίσουν να έχουν απόσταση ο ένας από τον άλλο, τότε διαφοροποιούνται και οι αφηγήσει που λέει ο ένας μέσα στο μυαλό του για τον άλλο. Και κάποια στιγμή ένα ζευγάρι χωρίζει. Δύο άνθρωποι σταματούν να έχουν ερωτική σχέση. Τη στιγμή που δύο άνθρωποι σταματούν να έχουν ερωτική σχέση, σημαίνει ότι δεν έχουν την ίδια θετική, ευίωνη, ωφέλιμη αφήγηση ο ένας για τον άλλο για να φτάσουμε στο σημείο να χωρίσουμε, να αποφασίσουμε εμείς να χωρίσουμε ή να αποφασίσει ο άλλος να μας χωρίσει ή να αποφασίσουμε από κοινού να χωρίσουμε σημαίνει ότι πλέον η αφήγηση που έχουμε ο ένας για τον άλλον είναι κακιά αφήγηση, αρνητική αφήγηση. Εκείνος ο οποίος στην αρχή μια σχέση ήταν πολύ σπουδαίος, στο τέλος μια σχέση γίνεται ένας άνθρωπος που μας απάντησε, ένας άνθρωπος που μας ξεγέλασε, ένας άνθρωπος που μας χώρισε, ένας άνθρωπος που μας φέρθηκε άσχημα, ένας άνθρωπος ίσως που δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά μας. Οπότε, με ανθρώπους με τους οποίους είχαμε ερωτική σχέση, με ανθρώπους οι οποίοι στην αρχική φάση της ερωτικής σχέσης μας εξειδανίκευσαν, και στη συνέχεια είτε οι ίδιοι από μόνοι τους μας έριξαν από το βάθρο στο οποίο μας είχαν ανεβάσει ή το γεγονός πως εμείς τους χωρίσαμε, τους έκανε να μας ρίξουν από το βάθρο στο οποίο μας έχουν ανεβάσει αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια αρνητική αφήγηση για μας. Και όταν έχουμε μέσα στη ζωή μας, έστω και σε φιλικό επίπεδο ή και σε επίπεδο παίρνω ένα τηλέφωνο κάθε τρίστο τόσο, ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αρνητική θεώρηση για εμάς, μια αρνητική αφήγηση για εμάς, τότε δηλητηριάζουμε τον εαυτό μας με την αρνητικότητα τους προς εμάς. Πολλές φορές αυτό που παρατηρείτε όταν χωρίσει ένα ζευγάρι ή όταν δεν ευδοκιμήσει μια περίοδος ραντεβού, ο ένας από τους δύο να κρατάει μέσα του πικρία γιατί ο άλλος να μην με θέλησε ή γιατί ο άλλος να με απέρριψε ή γιατί να χωρίσαμε ή γιατί να μην τα βρήκαμε ή δεν ήμουν αρκετά καλή για αυτόν ή δεν ήμουν αρκετά καλός για αυτήν, με έβαλε στο friend zone, μου είπε μπορούμε να είμαστε μόνο φίλοι και δεν μπορούμε να είμαστε ζευγάρι. Αυτή η πικρία βγαίνει ως νέκιν και τοξικότητα στη συνέχεια αν επιμένουμε αμέτι μουχαμέτι να κρατάμε τους ανθρώπους αυτούς στη ζωή συγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά. Δεν μπορώ παρά να είμαι πιστή στις αρχές και στις αξίες μου ψυχολόγος. Όταν διδάσκω καθημερινώς μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά μας βίντεο ότι προκειμένου να έχουμε ψυχική υγεία, ψυχική και σωματική ευεξία χρειάζεται να κόψουμε κάθε επαφές με ανθρώπους τοξικούς προς εμάς, εννοείται ότι οι πρώοι μας με τους οποίους πλέον δεν είμαστε σε ερωτική σχέση ή με τους οποίους δεν μπήκαμε καν σε ερωτική σχέση γιατί βγαίναμε για λίγο και τους απορρίψαμε είναι τοξική προς εμάς είτε μας αρέσει είτε όχι κάθε φορά που εγώ συναντιέμαι και πίνω καφέ καλή ώρα, είπα θα πιούμε καφέ και άρχισα να ρητορεύω πίνω καφέ, πίνω ένα κρασί, ανταλλάζω απόψεις ο τρόπος με τον οποίο θα μας κοιτάζει ο τρόπος με τον οποίο θα μας συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος που ήταν κάποτε ερωτικός μας σύντροφος ή ήταν επίδοξος ερωτικός μας σύντροφος θα είναι τέτοιος που θα μας μειώνει, που θα μας ρίχνει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, θα είναι τέτοιος τρόπος που να μας σαμποτάρει. Είμαι σίγουρη ότι αν πάτε στο παρελθόν και εξετάσετε προσεκτικά περιπτώσεις στις οποίες διατηρήσατε φιλικές σχέσεις με πρώην, θα δείτε ότι η τοξικότητα περνούσε αφιλτράριστη και περνούσε ύπουλα και υπόγεια στις όποιες επαφές σας. Γιατί να θέλω να είμαι φίλος με έναν άνθρωπο που είναι απογοητευμένος από εμένα, γιατί να θέλω να είμαι φίλος με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποφασίσει ότι δεν του κάνω και δεν ταιριάζω για να είμαι ερωτικός του σύντροφος, γιατί, 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 κάποιοι λένε λόγο μοναξιάς. Καλύτερα να είσαι μόνο σου παρά να είσαι μαζί με ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν καλή γνώμη για σένα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να λένε Μα γιατί θέλω να έχω φίλου. Δεν μπορεί ποτέ να είναι φίλο σου κάποιο ο οποίο κουβαλά πικρία μέσα του. Ή κουβαλά εσύ μέσα σου πικρία για αυτό. Ξαναλέω στι περιπτώσει που υπάρχουν παιδιά, που είναι ένα ζευγάρι που έχει παιδιά και χωρίζουν, εννοείται ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητε επικοινωνίε για τα παιδιά. Αλλά πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί αν ταιριάζαμε για να κάνουμε παρέα θα κάναμε και σχέση. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας. Αυτή είναι η δικιά μου απόψη και είναι ξεκάθαρη. Και ναι το έχω κάνει στο παρελθόν να κρατάω φιλία με πρώην. Και όταν συνειδητοποίησα πόσο πολύ με έριχνε ψυχολογικά η οποιαδήποτε επικοινωνία είχα με τον άνθρωπο αυτό, πώς μου ζωγράφιζε μια εικόνα του εαυτού μου που δεν ανταποκρίνοντα την πραγματικότητα, αλλά μια εικόνα του εαυτού μου που είχε φτιάξει ο ίδιο μέσα στο μυαλό του για να χωνέψει το γεγονό ότι το χωρίσα. Όταν το συνειδητοποίησα, λέω: Τι κάνω, κάνω βήματα πίσω αντί να κάνω βήματα μπροστά. Και όσοι άνθρωποι διατηρούν φιλίε και λύκο φιλίε με πρώην του, να μην έχουν απορία γιατί μπορεί να βαλτώνει η ερωτική του ζωή ή γιατί νέοι άνθρωποι στη ζωή του ενοχλούνται από αυτέ τι φιλίε. Χθε έβαλα σε απόκρυψη έναν τύπο ο οποίο γράφει πολύ καιρό εδώ στο κανάλι, ο οποίο προφανώ κάνει προβολή τη δική του ιστορία και γράφει ότι εγώ διατηρούσα φιλική σχέση με, πια, με μια πρώην μου και ήρθε η νύν μου και ζήλεψε και, 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 εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα δηλαδή οι σχέσεις μας να είναι μόνο για τον ηνή μας και το συμφέρον μας και δεν μου αρέσει η και τον μπλόκαρα γιατί δεν είναι θέμα χτητικότητα μία νέα σύντροφο να θέλει να έχει κλίν σλέιτ. Δεν ξέρω η δικιά του. Μπορεί να ήταν και χτυτική, μπορεί να ήταν και ζυλιάρα, δεν γνωρίζω. Αλλά είναι φυσιολογικό ανθρώπινο δικαίωμα να θέλουμε όταν θα μπούμε στη ζωή ενό ανθρώπου μόνο εμεί να είμαστε τα ερωτικά του ενδιαφέροντα. Διαφορετικά δεν μιλάμε για ερωτική σχέση. Και όταν ένα άνθρωπο του οποίου τη ζωή μπαίνουμε διατηρεί ερωτικά ενδιαφέροντα δικά του ίσω, άλλων μέσα στη ζωή του, τότε δεν μας δίνει το χώρο να νιώσουμε ασφάλεια. Και επίσης, αν όντω έχεις ξεμπερδέψει με το παρελθόν, άσε το εκεί πέρα να υπάρχει με κάποια χτίμηση, γιατί οι φιλίες και οι λυκοφιλίες με πρώην ευτελίζουν εντελώς τον όποιο έρωτα ένιωσαν και οι δύο μαζί ή ο καθένας ξεχωριστά. Θα το παίξουμε λοιπόν κουλ cool στους οποιουσδήποτε ναρκισιστές οι οποίοι μόλις μας γνωρίζουν λένε ξέρεις εγώ ε, είμαι φίλος με όλες μου τις πρώι. Όχι δεν είμαι κουλ cool. δεν δέχομαι να είσαι φίλος με όλες σου τις πρώι. Bye. Ciao. Οι απόψεις σας στα σχόλια.